Έχουμε την χάρα να φιλοξενούμε σήμερα στο κεντρικό μας στούντιο τον Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδας, τον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα. ο Κουτσούμπα, καλώ ήρθατε στην εκπομπή. Καλώς σα Καλημέρα σας. Καλή επιτυχία και στην εκπομπή σας. Και γραμματέα. στο κανάλι γενικότερα, σε όλες τι εκπομπές. Και εσείς πιο του. τακτικά να σα βλέπουμε. Ε, θα ξεκινήσουμε <laughs> τώρα. τώρα. Όσο, ε, Έτσι κι αλλιώ μπαίνουμε σε περίοδο έντονων πολιτικών διαργασιών. Οπότε φαντάζομαι θα βλέπετε. Και θα σας όχι μόνο εμένα αλλά και άλλα στελέχη <laughs> του κόμματο. Κύριε Κουτσούπα, από εκεί ήθελα να ξεκινήσω. Καλό μήνα κιόλα για σήμερα. Δεν είπα εγώ τουλάχιστον. Εσεί το είπατε από το πρωί, σα άκουσα. <laughs> Κύριε Κουτσούπα, ήθελα να ξεκινήσουμε από το κλίμα το που έχει διαμορφωθεί στη Βουλή το τελευταίο διάστημα, τι τελευταίε 24, 24 ώρα, Με αποκορύφωμα αυτή την κουβέντα χθε του κ. Τζανακόπουλου περί αλλαγή του κανονισμού. Τη Βουλής που να διατηρούν τα προνόμια αρχηγή κομμάτων ακόμα και αν αριθμούν ίσως και λιγότερου από πέντε βουλευτές ε, όλο αυτό το κλίμα ε, πιστεύετε ότι δείχνει μια πολιτική νυνεμία στη χώρα όχι νομίζω δικαιολογημένα ο Ελληνικό λαό αγανακτεί με αυτή την κατάσταση ε, που βλέπει στη Βουλή πραγματικά μια σαπίλα ε, μια κατάσταση που πολλές φορές αγγίζει τα όρια της γελιότητας γιατί έτσι κι αλλιώ για υποκρισία μιλάμε όλοι. Και ιδιαίτερα αυτό το ζήτημα με την περιβόητη αλλαγή τώρα του κανονισμού που υπόθηκε χθε ή τι σκέψει που, που διατυπώνονται από την κυβερνητική πλειοψηφία αγγίζει τα όρια της γελιότητας. Κατά την άποψή μου είναι μεγάλη υποκρισία. Είναι άλλωστε άνευ αντικειμένο. Δηλαδή να μιλάς τώρα τρεις μήνες πριν τις βουλευτικές εκλογές, άντε άντε 5-6 δεν ξέρω πότε, θα γίνουν το τελευταίο εξάμεινο της κυβερνητικής ε, θητείας που έχει κλείσει ήδη τα τέσσερα χρόνια, αν μετρήσουμε από το Γενάρη του 2015 και πάει στον πέμπτο χρόνο και να μιλάς για αλλαγή του κανονισμού για να έχουν τέλος πάντων κάποια κόμματα την κοινοβουλευτική παρουσία έτσι όπως διατυπώθηκε από την αρχή της εκλογής τους. Ε, ε είναι υποκρισία, είναι γελίο αυτό το πράγμα και βέβαια αυτά τα φαινόμενα, τα παρακμιακά τα βλέπουμε Πάρα, πάρα πολλά χρόνια στο κοινοβούλιο, αλλά έχουν ενταθεί το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή πραγματικά ο κόσμο και εκεί που γεννάμε και εμεί που τα βλέπουμε κάθε μέρα, λέμε τέτοια βουλή, με αυτό το χάλι, με αυτή τη συμπεριφορά δεν έχει ξανά Γιατί όμω το κάνει. Αυτό. Και, κοιτάξτε να δείτε. Δεν ξέρω αν πιέζεται ή αν έχει, φαίνεται, αν το κάνει για πολιτικά παιχνίδια ή θέλει να παίξει με τον πρώην μέχρι πριν μια εβδομάδα εταίρο του, τον κύριο Καμένο ή με άλλου. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα αρχή. Για παράδειγμα, θα, μπορούσε, θα μπορούσαμε και εμεί να συμφωνήσουμε να υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα. Άλλωστε, εμεί ξέρετε, δεν έχουμε ούτε το πρόβλημα του 3% του πλαφών που είναι για τι εκλογέ. Δηλαδή, κόμματα που δεν πιάνουν ούτε το 30%. θεωρούμε να υπάρχει γνήση, ανώθευτη, απλή αναλογική, να εκπροσωπούνται και στη Βουλή και κοινοβουλευτικέ ομάδε να συγκροτούνται και με τρία άτομα κλπ. Να μπορούν να υπάρχουν έτσι όπω του έχει στείλει εκεί ο ελληνικό λαό με αυτή την. Κοινοβουλευτική δύναμη. Αλλά είναι διαφορετικό αυτό το πράγμα και διαφορετικό ζήτημα αυτό το αλυσβερίσι. Ε, το υπόγειο και το φανερό μερικές φορές. Ανάμεσα στα, στα πολιτικά κόμματα και στα πρόσωπα που είναι εκλεγμένοι βουλευτές με άλλες κοινοβουλευτικέ ομάδες. Γιατί παράγεινε το κακό. Δεν είναι μια μεμονωμένη περίπτωση όπως ήταν για παράδειγμα σε άλλες περιόδους του παρελθόντος όπου ένας μετάνιωνε τέλος πάντων, άλλαζε, ανεξαρτητοποιούνταν, έφευγε ή πήγαινε σε άλλο κόμμα. Εδώ πρόκειται για ένα μαζικό Όπω είδαμε την τελευταία εβδομάδα και με αφορμή τι ψηφοφορίε και για τι πρέσπε και για την ψήφο εμπιστοσύνη, ε, αποκλείεται να μην υπάρχει κατά την άποψή μα. Είναι φανερό αυτό έτσι όπω γίνεται. Κοιτάξτε να δείτε, εμεί έχουμε μια άποψη. Αν κάποιο διαφοροποιείται, δηλαδή βλέπει ότι είναι σε δυσαρμονία με τη συνείδησή του, με αυτά που πιστεύει ή αυτά που πίστευε ότι θα κάνει το κόμμα με το οποίο εκλέχτηκε, και διαφοροποιείται, θα πρέπει να παρετείται. Να παραδίδει την κοινοβουλευτική του έδρα και στο κόμμα, με το οποίο... στο κόμμα με το οποίο εκλέχτηκε και μετά να έχει τη δυνατότητα να βάλει υποψηφιότητα ή να συμπαραταχθεί, να πάει με οποιοδήποτε κοινοβουλευτικό κόμμα ή με οποιοδήποτε κόμμα ή και να μην πάει με κανένα. Και να θέσει την υποψηφιότητά του στην κρίση του ελληνικού λαού μέσω ενός άλλου κόμματος. Εμείς αυτό λέμε καθαρά σαν ΚΚΕ. Δηλαδή εμείς ποτέ δεν θα δεχόμασταν στην κοινοβουλευτική ομάδα Έναν άλλον βουλευτή που θα διαφωνήσει με το κόμμα του και δεν θα παραιτηθεί και δεν θα παραδώσει την έδρα του στο κόμμα του και μετά αφού το κάνει αυτό να πει εγώ συμπαρατάσσω με το ΚΚΕ θα θέσω υποψηφιότητα με το ΚΚΕ για αυτούς και για αυτούς τους λόγους. Καθαρά πράγματα. Άρα, να είναι, είναι καθαρά τα πράγματα. Αυτή είναι η εντυμότητα, αυτή είναι η καθαρότητα, αυτή είναι η συνέπεια. Και αυτή την έχει... Μέσα στη Βουλή μόνο το ΚΚΕ. Θα έλεγα δυστυχώς, γιατί έτσι έπρεπε να είναι και άλλα κόμματα. Δυστυχώς δεν τηρείται αυτό. Α, λέτε... Δεν υπάρχει από θέση αρχής τέτοια συμπεριφορά. Διότι και ο ελληνικός λαός πρέπει να ξέρει καθαρά τι πιστεύει το κάθε κόμμα, τι πιστεύει ο κάθε βουλευτής που εκλέγεται εκεί για να τον εκπροσωπήσει. Άρα λέτε η ανεντιμότητα δεν αφορά μόνο το βουλευτή που φεύγει, αλλά και τον ηγέτη του κόμματο που του ανοίγει την πόρτα για να μπει, έτσι. Η ανεντιμότητα αφορά συνολικά το πολιτικό σύστημα, το αστικό κοινοβουλευτικό σύστημα, έτσι όπω έχει διαμορφωθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Πάντα έτσι ήταν βέβαια, αλλά ξαναλέω έχει Περι, περισσότερα σημάδια διαφθορά, απαξίωση και σαπίλας. Αυτή η Βουλή μπορεί να πάει μακριά, και, κύριε Κουτσουμπα, έτσι όπω την περιγράψατε εσεί, με τα χρώματα που εσεί ε, δώσατε. Μπορεί να πάει μακριά, δηλαδή και πέραν του Μάιου. Είπατε πριν ότι η πρώτη σα εκτίμηση είναι για τον Μάιο. Ότι ο ε, Τώρα, πόσο υπουλές. μακριά να πάει. Αν δεν γίνουν εκλογέ μέχρι τον Μάιο, ε, θα γίνουν το Σεπτέμβριο. Ε, δηλαδή, άλλο. τι, θα σε ένα καλοκαίρι. Λοιπόν, όπου εντάξει, κάποιοι βουλευτέ, κάποιοι υποψήφοι. Ως τα ως, κόμματα αλλά και, και ο ελληνικό λαό δεν θα κάνουν τη τέλος πάντων κάτι... την ξεκούρασή του, έστω τη δεκαήμερη, τη δεκαπενθήμερη που έχουν το καλοκαίρι, πιο άνετα. Αλλά αλλά αυτό θα... Λίγο, αυτό αφή... θα μεσολαβήσει. Έτσι. Αυτό που λέει ο Γιάννη είναι και καταλαβαίνω, μπορούμε να... μπορεί να πάει μακριά σε κάθε νομοσχέδιο, σε κάθε ψηφοφορία να ψάχνουμε του 151. Γιατί αυτό δεν γίνεται στη Βουλή. Εφόσον τώρα. αυτή είναι η σύνθεση τη Βουλή. Βέβαια, μπορεί να λύνονται και αυτά τα ζητήματα, διότι ο καθένα ξέρει, θα μπορούσε για παράδειγμα να υπάρχει πρόβλεψη στι επιτροπέ, εκτό από το ότι να ρωτιούνται οι κοινοβουλευτικέ ομάδε τι ψηφίζουν οι εκπρόσωποι του, να ρωτιούνται και οι συγκεκριμένοι 16 ανεξάρτητοι, ποια είναι η τοποθέτησή του για το ζήτημα το συγκεκριμένο. Οπότε να μην πηγαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Λέει ο κύριο Τσίπρα όμω, κ. Κουτσούμπα, ότι από εδώ και πέρα έχουμε μόνο θετικά νομοσχέδια, τα οποία μπορεί και η Κοινέ Δημοκρατία να ψηφίζει, και εσεί πιθανώ έφερε τον κατώτατο μισθό, θα φέρει τι ρυθμίσει για τα ασφαλιστικά ταμεία, θα φέρει ρυθμίσει για διάφορα άλλα ζητήματα που θα είναι φιλολαϊκά όλα αυτά. Δεν θα τεθεί θέμα αγωνία, έχω ή δεν έχω το 151. Κοιτάξτε, το πρόβλημα το ουσιαστικό είναι ακριβώ αυτό που θέτεται τι ψηφίζει ο κάθε βουλευτής, στο κάθε ε, κόμμα μέσα στη Βουλή σχετικά με τα νομοσχέδια που έρχονται. Αυτό είναι το ουσιαστικό και όχι τα διαδικαστικά τερκίπια που κάθε μέτρο. χώρα ε, ε, εφευρίσκουν. Ο κατώτος μισθός δεν ήταν αθετικό μέτρο. Να σας πω το εξή. Α παραδεχτούμε την άποψη τη κυβέρνηση χάρη τη κουβέντα. Διότι εμεί δεν συμφωνάμε, ξέρετε. Διότι αυτό ο νόμο καταρχήν ε, είναι ο νόμο Βρούτσι, ο γνωστό νόμο για τον κατώτατο μισθό. Ήταν εμβληματικό νόμο. Είχε ξεσηκώσει θύελα κινητοποιήσεων τότε, μέχρι και καταλήψει του Υπουργείου Εργασίας, διότι είναι ο νόμο που καταργεί τι συλλογικέ συμβάσει ουσιαστικά. Βάζει τον εκάστοτε υπουργό, όποιο και να είναι αυτό, με δική του υπουργική απόφαση, δηλαδή τον, την κυβέρνηση, να αποφασίζει για το ύψο του κατώτατου μισθού. Και βεβαίω εκεί να έχει το δικαίωμα πότε να τον αυξάνει, πότε να τον μειώνει. Ανάλογα λέει με τα κέρδη. Και λοιπά την κερδοφορία του μεγάλου κεφαλαίου, τι επιτάσσουν οι κοινωνικοί εταίροι, που στη συγκεκριμένη περίπτωση Ά, είναι δράδο. συγκεκριμένη. Λοιπόν, άρα, όχι, είναι σημαντικό ζήτημα αυτό. Για, γιατί, κοιτάξτε, άμα θέλετε να σα απαντήσω έτσι λαϊκίστικα, για παράδειγμα, όπω απαντάει η κυβέρνηση σήμερα, Ε, δεν είναι καλό έστω και, και 5 ευρώ να βάλει στην τσέπη του ο άλλο εργαζόμενο. Ε, Θα έλεγα, ό,τι βάλει στην τσέπη του εργαζόμενο, ε, καλό είναι. Δεν έχει κανένα γι' αυτό. Δεν μιλάμε όμω γι' αυτό. Γιατί ξαναλέω ότι όλα αυτά τα ζητήματα, όλα αυτά τα χρήματα που μπορεί να πάρει, τα 20 ευρώ, τα πόσο είναι καθαρά τα 25 ευρώ, πόσο μπορεί να, να είναι το καθαρό που θα βάλει στην τσέπη του εργαζόμενου, εξανεμίζονται την ίδια στιγμή. Είναι αυτό που λέμε. Σου δίνω ένα και σου παίρνω από την άλλη τσέπη 10. Αυτό τι είναι, να πει ευχαριστώ και να χειροκροτήσει και να πει μπράβο. Αλλά τι έπρεπε λοιπόν, να κάνει κάτι γνώμη. Χώρια που εδώ υπάρχουν ένα σωρό εργασιακές σχέσεις, το 60%. Των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί, των σχέσεων μάλλον εργασία που υπάρχουν, που δουλεύουν αυτά τα χρόνια με τι θέσει εργασία που πανηγυρίζει ο κύριο Τσίπρα, πάνω από 60% είναι ελαστικέ. Είναι τετράωρα, είναι εξάωρα, είναι διάφορα με αυθαιρεσία. Και αυτό δεν αφορά, αυτή η αύξηση που λένε ο κατώτατο δεν αφορά αυτού του εργαζόμενου. Και είναι η πλειοψηφία. Είναι και τώρα πάμε και σε αλλαγή συμβάσεων. Να μην πω για μια σειρά άλλε παρεμβάσει που γίνονται τι για το ένα κα... για το ένα και κα... το άλλο. Κα... Και εξανεμίζονται. Τι έπρεπε να και το κύριο είναι, να οι εργοδότε να αποφασίσουν. Αυτό, δεν πρέπει να μα φεύγει στο μυαλό ότι ακόμα και όταν σου δίνει ένα μετά από 10 χρόνια που σου πήρε πάνω από το 50% Έτσι. του εισοδήματο τη μείωση που έχει, δεν μπορεί να λε ευχαριστώ επειδή σου απαγορεύει να διεκδικείς, σου απαγορεύει να κάνει συλλογική διαπραγματεύση που θα καταλήγει σε συλλογική σύμβαση και εθνική γενική συλλογική σύμβαση και κλαδική συλλογική σύμβαση. Άρα εσείς διότι λέτε... το ζήτημα, εσείς διότι λέτε... αυτό ήταν κατάκτηση των εργαζομένων όλου του κόσμου χύθηκε αίμα για αυτέ τι κατακτήσει ήταν στου δρόμου εκατομμύρια εργαζόμενοι σε όλε τι χώρε. Αν ήθελε να κάνει και κάτι. Και αυτό αν ήθελε να κάνει κάτι. Αν ήθελε να κάνει κάτι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, έπρεπε να ξα... επαναφέρει τι συλλογικέ συμβάσει. Μόνο να σα πω ότι αυτό το νόμο που υλοποιεί η κυρία Χτσόγλου τώρα, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν ο νόμο Βρούτσι, τότε ο κύριο Τσίπρα στη Βουλή και άλλοι. Υπουργοί και βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ τον είχαν ονομάσει νόμο δολοφόνο των εργατικών διεκδικήσεων. Και αυτό πριν τέσσερα χρόνια. 4,5 χρόνια πριν γίνουν κυβέρνηση. Και το λέγανε και το πρώτο εξάμεινο και στι αρχέ μετά το Σεπτέμβριο. Ότι θα καταργηθεί αυτό ο νόμο Βρούτσι και λοιπά, γιατί είναι νόμο δολοφόνο. Και αυτό ο νόμο δολοφόνο έγινε τώρα ω διαμαγεία τρει μήνε πριν τι εκλογέ, ότι είναι ο καλύτερο νόμο να δίνει ε, απλόχερα στου εργαζόμενου, γιατί πάμε στην ανάπτυξη το ένα το άλλο. Μέχρι βέβαια να έρθει κατραπαγιά χτε από το Δραγασάκι να πει αυτά που του λέμε όλοι και που του λένε όλοι οι σοβαροί αναλυτέ. Για την Φοβάστε της και χώρας. εσείς, ανησυχείτε, ότι η πορεία της χώρας και με τις τράπεζες και με, την, ε, πώς να πω, με τους δείκτες ότι δεν πάμε καλά. Εμείς έχουμε πει την ανησυχία μας που είναι κυρίως ότι ο κύριος Τσίπρας και η κυβέρνησή του παίρνει νέες αυταπάτες στον ελληνικό λαό, ε, μιλάει χωρίς αίσθηση του μέτρου, της λογικής και του ρεαλισμού για το πού βρίσκεται, σε ποια χώρα βρίσκεται, σε τι οικονομία, σε τι κοινωνικό σύστημα, σε ποια καπιταλιστική ένωση ανήκει η Ελλάδα που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ποιου θεσμού όπω του λέει Τρόικα, Κουαρτέτο κλπ. έχει υποσχεθεί ότι θα υλοποιήσει συγκεκριμένα προγράμματα σε αυτό το μεταμνημονιακό μνημόνιο που βιώνουμε σήμερα και που πάλι το πληρώνει ο ελληνικό λαό. Και άρα από αυτή τη σκοπιά επειδή είναι ασταθές το συνολικό περιβάλλον ε, στη χώρα μας, εμείς λέμε πρέπει να κρατήσει ο ελληνικός λαός για αυτά τα δίθεν επενδυτικά σχέδια και την ανάπτυξη που δεν θα είναι σε όφελος του λαού, όπου και να γίνει και όποιου κλάδους ναι. πιθανών πιθανόν ή τμήματα της οικονομίας αγκαλιάσει αυτή η ανάπτυξη και αυτό το επενδυτικό πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα, ούτε θα είναι δίκαιοι, ούτε θα είναι για τα συμφέροντα της πλειοψηφία του λαού. Και βεβαίω μπροστά μας είναι ο κίνδυνος μιας νέας κρίσης, εμβάθυνσης αυτής της κρίσης, συντονισμού με άλλες χώρες πιο ισχυρές οικονομίες στην Ευρώπη που έχουν προβλήματα όπως είναι η Ιταλία για παράδειγμα, αλλά και η ίδια η Γαλλία και η Γερμανία που έχει ήδη επιβράδυνση. Και από αυτή τη σκοπιά, για να μην μιλήσω για τις ΗΠΑ ή άλλες ισχυρές οικονομίες που ανταγωνίζονται και λοιπά και που θα επιδρούν στο, στα μεγέθη, με βάση τα μεγέθη που έχει η ελληνική οικονομία για το τι θα έχουμε. Και φυσικά ο κύριος Δραγασάκης που υλοποιεί την κυβερνητική πολιτική και την πολιτική του Πρωθυπουργού του, του κυρίου Τσίπρα, απλά έδωσε ένα μήνυμα. Έδωσε ένα μήνυμα και προς το κουατρέ, κουαρτέτο ότι κοιτάξτε εντάξει θα προσέξουμε εδώ, δεν θα κάνουμε και τίποτα που δεν θα σας συμφέρει ή δεν θα είναι θα είναι σε βάρο των οικονομικών συμφερόντων σα. Εκεί πηγαίνουμε. Και βέβαια έδωσε και ένα μήνυμα στον κόσμο ότι κρατήστε μικρό καλάθι για αυτά που λέμε για τη ρύθμιση των κόκκινων δανείων, την πρώτη κατοικία, την προστασία, το ένα και το άλλο. Δεν θα είναι και τόσο όσο ακούν διάφοροι να λένε και στο εσωτερικό του βέβαια ότι μαζευτείτε, μαζέψτε τη γλώσσα σα γιατί πολλά λέτε τα οποία δεν ισχύουν και θα τα βρούμε μπροστά μα πολύ σύντομα. Αυτό είναι η ουσία. Άρα λοιπόν αυτά α τα προσμετρήσει ο ελληνικό λαό στην κρίση του, ας δει και α ξεκαθαρίσει ποιο πολιτικό κόμμα μιλάει καθαρά και λέει συγκεκριμένα πράγματα τα οποία όχι μόνο επιβεβαιώνονται, αλλά προειδοποιεί ότι θα πρέπει να ενεργοποιήσει τα ανακλαστικά του, να ενεργοποιήσει τι διεκδικήσει του, την πάλη του και να βγει στο δρόμο και στη Βουλή και έξω από αυτή και παντού και να το ενισχύσει. Και αυτό βέβαια είναι το ΚΚΕ. Περιτώ Πραγματέα. να το πω, εφόσον Ξέρετε είμαι ότι... εδώ και μιλάω εγώ, αυτό θα πω έτσι. Αλλιώς, αλλά δεν είναι αυτό. Νομίζω είναι ότι είναι ένα αντικειμενικό μιλάμε. και ρεαλιστικό γεγονό σήμερα να συμβεί. Πάντα είναι χαρά μα να μιλάμε μαζί σα. Γιατί είστε και ένα άνθρωπο πέρα από τα εδώ, είμαστε για την πολιτική. Αλλά ε, άλλη φορά που θα έχουμε και περισσότερο χρόνο, θα πούμε και περισσότερο. Ε, θέλω να πω, είστε ένα άνθρωπο με πολύ χιούμορ. Γιατί ε, ε, έχουμε κάνει και άλλε συζητήσει. Και ήθελα να σα ρωτήσουμε για όλα αυτά που γίνονται. Αλλά αφήστε το ε, τώρα. Το δηλαδή. χιούμορ είναι μέσα στη έτσι, ζωή έτσι, και έτσι. πρέπει να είναι. Είναι ένα άνθρωπο ανοιχτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακόμα και στι πιο δύσκολε στιγμέ, ξέρετε οι αγωνιστέ, πηγαίναν για εκτέλεση και τραγουδούσαν. Έτσι. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Είναι βέβαιο ότι θα έχουμε την ευκαιρία, όπω είπατε και πέρυσι στο χαρτοφυλάκιο νωρίτερα, ότι να τα ξαναπούμε ε, πολύ πιο σύντομα. Εδώ στο Όπεν Ευχαριστώ. είμαστε ανοιχτοί. Ευχαριστώ.